τραγουδίσε τα παιδιά του. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Τεχνών και Γραμμάτων, ο Δήμος της πόλης οργάνωσε μια βραδιά αφιερωμένη σε ποια άλλη, στη Μελίνα Μερκούρη. Όλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν την πολιτικό, την ηθοποιό, τη γυναίκα Μελίνα. Δημοφιλείς βουλευτές και λαμπερές ηθοποιοί στάθηκαν στο πλάι της. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να την επισκιάσει. Όχι γιατί ήταν η πρωταγωνίστρια της βραδιάς, αλλά γιατί το αστέρι της Μελίνας δεν δει ποτέ. Μου δώσαν χαρά. Χαρά, αισιοδοξία για καινούριες. Καινούριους αγώνες. Για καινούριες περίες. Η εκδήλωση ξεκίνησε στο Δημαρχείο με ομιλία του Δημάρχου Στέλιου Λογοθέτη και συνεχίστηκε στο κατάμεστο Σινεάκο, που το λόγο πήραν ο Μάριος Πλωρίτης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Οι προσωπικές αφηγήσεις τους και τα θερμά χειροκροτήματα των πυρεωτών που πρώτοι την εξέλεξαν δεν θα μπορούσαν να μην αγγίξουν τη μεγάλη της καρδιά. Η βραδιά έκλεισε με προβολή της ταινίας Ποτέ την Κυριακή. Που λατρεύουν και τον κύριο Φούντα και το έργο του, ενώ η ζωή Λασκάρη, αναμένοντας την άφηξη της κυρίας Μελίνας Μερκούρη, κάνει και αυτή το τσιγάρο της. Για να περάσει πιο ευχαριστή η ώρα, φυσικά. Αισιοδοξία για καινούριες. Καινούριες. Για καινούριες. Καινούριες. Ακόμα και με ένα απλό και με αυτό το απλό καλωσόρισμά σου.
Η παρουσία σου απόψε ανάμεσα στα παιδιά του Πειραιά υφέρει μια αιαρινή πανδεσία με φόντο τον ουρανό και τη θάλασσα του Πειραιά. Σαν θαλασσοπούλη ήρθες να ταράξεις τα όνειρά μας σε μια πνευματική έξαρση, σε μια πνευματική εγρήγορση. Η πόλη του Πειραιά, όπως όλη η Ελλάδα θυμά απόψε εσένα, Μελίνα, το ιερό σύμβολο της Ελληνίδας γυναίκας. Είσαι μια χαρισματική από τη φύση σου Ελληνίδα γυναίκα, γι' αυτό δε χάθηκες με το χάραμα της αυγής. Κάντρεψες τη μαγεία της τέχνης με το ρεαλισμό της πολιτικής και πέτυχες. Είσαι μια Ευρωπαία που κουβαλάς μέσα σου ελληνικούς αιώνες και τους χρησιμοποιείς για να ξαναζωντανέψεις την Ελλάδα. Δεν είσαι μόνο μια απλή επαναστάτρια, μια λάτρης της ελληνικής παράδοσης, μα και δημιουργός μιας νέας κουλτούρας που επιβάλλει να ζούμε την ευρωπαϊκή εποχή σαν μια ελληνική πραγματικότητα. Χωρίς όμως να εξασθενεί ο εθνικός μας χαρακτήρας, αλλά αντίθετα, να προβάλλει δυναμωμένος, δημιουργικός και μεγάλος. Ακούσες τις αγωνίες σου μέσα στη ξένη καταχνιά. Με τον όνομα... Είμαι Κυπρία και έχω ευαισθησίες τέτοιες. Η πορεία σου και η συμμετοχή σου στο ελληνικό γίγνεσθε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας μέχρι και σήμερα είναι συναρπαστική. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν για σένα μια προσφορά για αντίδραση στη σεισμογραφική σου ιδιοσυγκρασία. Οι κρατασμοί της ψυχής σου για συντήρηση της ιερότητας του πολιτισμού μας καταγράφτηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρχισε η Ελλάδα με την παρουσία σου να πάλει ελληνικά. Η πολιτισμική αφυδάτωση, η πολιτιστική Ακρόπολης, αγώνες επιστροφής Ελγινίων Μαρμάρων. Απόκτησες μια παγκοσμιότητα, γιατί ζεις στον τόπο σου και έτσι σου επέβαλε η μεγάλη σου παιδεία. Ένα ιδανικό που το κράτησες από τα μεγάλα πρότυπα που σ' ανέθρεψαν. Το συντήρησες κοντά σε ένα χαρισματικό σύζυγο, τον Ελληνολάκρη Ζήλντα Σεν. Μελίνα, τελειώνουμε με μια λέξη ιερή. Σε αγαπάμε. Βρίσκονται κοντά μας δύο εξαίρετες προσωπικότητες με μαγική ζωή του τόπου μας. Ο Μάριος Φλωρίδης και ο Λάκος Σαββαρός. Ξέρετε βέβαια το λεγόμενο πως οι μεγάλοι έρωτες αρχίζουν με ένα μίσος. Κάπως έτσι λοιπόν άρχισε και η μεγάλη και μακρόχρονη φιλία μου με τη Μελίνα. Όχι βέβαια με μίσος, αλλά με κάποια αμοιβαία αντιπάθεια. Όταν νεαρότερος, έτσι νομίζω, έστω και αν είχε σπουδάσει θέατρο, κοντά σε έναν σπουδαίο δάσκαλο, τον Δημήτρη Ροντίνη. Και φυσικά και για ένα διάστημα, ώσπου η Μελίνα, ένας ανεπτυπιός, έπεισε λίγο-λίγο τους αμφισβητείες πως το θέατρο δεν ήταν για αυτήν πάραργο, αλλά έργο και πάθος ζωής. Την απόδειξη και την επικύρωση την έδωσε η θητεία της κοντά σε σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής, την Κατερίνα, τον Γιώργο Παπά, τον Θάνο Κοτσόπουλο. Τολμηρός όπως πάντα, ο Κουν συμπιστεύτηκε τον τραχύτατο ρόλο της Μπλάνσου Ντιμποά στο λεωφορείο Πόθαλη Απρίλη Μιλάνο. Από τον Απρίλιο εκείνο του 49, η Μελίνα ήταν πια μια δύναμη του θεάτρου μας και εδώ κανένας δεν θυμόταν πια τις να δίνεται το πάθος ή τη χάρη, την εστροφία ή τη συντριβή των ηρωίδων με ακτινογόλα φυσικότητα. Και αυτό το απόδειξε περίτρανο όταν προσφόρησε και στην άλλη αδελφή τέχνη του κινηματογράφου,
με τη Στέλλα Μιχάλη Καπογιάννη. Ταινία και πρόσωπο που όχι μόνο έμειναν θρηλυκά στη νεαρή κινηματογραφία, αλλά και θυσχάρισαν την πρώτη διεθνή προβολή. Όμως, η Μελίνα δεν χρωστάει στη Στέλλα μονάχα την είσοδό της στο διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Της χρωστάει κάτι ασύγκριτα πιο πολύ. Τη γνωριμιά της με τον Γιουλ Ντασέν, όταν η ταινία παίχθηκε στο φεστιβάλ των Καλών. Το τρομερό παιδί του Αμερικάνικου κινηματογράφου προσιλητίστηκε όσο κανένας στον μελινισμό, ας με επιτρέψετε αυτό το μελινισμό. Έγινε από τότε ο στοργικότερος σύντροφος, ο στοργικότερος σύντροφος και ο σοφός μέντορας της. Και δεν της απίστησε, όσο εγώ ξέρω τουλάχιστον, παρά για μια άλλη ξεπλανέστρα, την Ελλάδα, που της χάρισε και εκείνης απέραντη αγάπη και υπομονή, αφού έτσι είναι πάντα η Ελλάδα, σαν γυναιστική και βασανιστική μαζί για τους εραστές της. Από τον διπλό αυτό λέω είναι ξένη για αυτήν. Είναι πασίγνωστη βέβαια η θριαβευτική επιτυχία της ταινίας που πολλά χρωστάει στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και που θα έχετε την ευκαιρία να την ξαναδείτε απόψε σαν μικρή ανταπόδες του Πειραιά στη θετή κόρη. Αλλά το θέατρο έχει πάντα τον πιο δυνατό λόγο για τους νότες του. Και τον ίδιο καιρό η Μελίνα θα πω και μιας αναγεννημένης Ελλήνας. 20 χρόνια αργότερα η Μελίνα θα ξαναπέξει το ρόλο στη σκηνοθεσία του Ζιουλ Ντασέν τώρα. Και είναι μια από τις σπάνιες, όσο εγώ ξέρω, φορές που η επανάληψη μιας μεγάλης επιτυχίας δεν ήταν ένας απλός απόϊκος της παλιάς, αλλά μια ερμηνεία, ακόμα πιο βαθιά, ακόμα πιο δημιουργή και βιωμένη ως τα ακροδάχτυλα της θεατρίνας που παίζει, ζει τη θεατρίνα. Αλλά σε λίγο, όπου βρισκόταν παίζοντα το Ήλια Ντάρλινγκ, μουσική διασκευή του, των παιδιών του Πειραιά, των παιδιών, η Μελίνα ένιωσε, όπως και η μέγιστη πλειοψηφία των Ελλήνων, σαν προσωπική προσβολή την επιβολή της ηλίθιας και εγκληματικής τυραννίας. Αλλά δεν περιορίστηκε, όπως πολλοί άλλοι, σε παθητικούς θρήνους ή ανέκδοτα. Μαζί με τον Ντασέν ξεσήκωσαν γνωστούς και αγνώστους, διάσημους και απλούς πολίτες όλη την Αμερική, φωνάζοντας τα καινούργια πάθη του ελληνικού λαού. Η απήχηση της εκστρατείας εκείνης ήταν τεράστια. Οι Γάλλοι, θυμάμαι, λογοπαίζουν κάποιοι νεοφασίστες είχαν τοποθετήσει μια βόμβα, οι εργάτες του λιμανιού απεργήσαν. Όχι. Να του παρασταθεί στη νέα δοκιμασία. Τα χρόνια εκείνα στο Παρίσι, το σπίτι της Μελίνας και του Ντασέν είχε γίνει το λιμάνι, το καταφύγιο και το κέντρο των πολιτικών, των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από όλη την Ευρώπη. Μέρες και νύχτες πικρές και ατέλειπες, που τις απάλαινε όμως η ανοιχτή καρδιά της λύπης μας. Αναπότρεπο το ήταν η θητεία εκείνη να στρέψει τη Μελίνα στην άλλη κύρια, την πολιτική. Γυρίζοντας στην απελευθερωμένη Ελλάδα, θα θυμηθεί βέβαια το θέατρο, θα παίξει την όπερα της Πεντάρας, την τροφιά με τον Μπρέχτ, και θα κάνει δύο σημαντικές παρόδους στην τραγωδία με κομίδια και τεχνοές, ότι για δεύτερη φορά βρεθήκαμε με τη Μελίνα σε διαφορετικούς χώρους, πολιτικούς αυτούς χώρους. Όμως, αυτό δεν εμπόδισε διόλου να τιμώ και να θαυμάζω τον ακάματο αγώνα της στα 8 χρόνια που ήταν υπουργός πολιτισμού,
όχι μόνο επειδή έβγαλε την απόδειξη, ο νόμος για την πολιτιστική μας κληρονομιά, όταν εισηγήθηκε πριν ένα μήνα και που περίπτωση σπανιότατη για τα πολιτικά μας ήθη, τον υπερψήφισε σύσσωμη τη Βουλή σαν φόρο τιμής, όχι μόνο στην κληρονομιά αυτή, αλλά και στην... Gracias.